Διαμαρτυρίες και προβληματισμός επικρατεί στα καταστήματα της παραλιακής ζώνης στο Γρίμποβο αλλά και την Ψανή μετά την απόφαση της κτηματικής υπηρεσίας Έτωλα Καρνανίας να καταβληθούν πρόστιμα για αυθαίρετες κατασκευές. Οι καταστηματάρχες των παραλιών καλούνται να πληρώσουν αναδρομικά από το 2002 πρόστιμα 5.000 ευρώ, ενώ απειλούνται και με κατεδάφιση οι κατασκευές τους στην Αιγελίτιδα ζώνη. Για το θέμα που προέκυψε, έκανε αναφορά ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης, αναφέροντας πως μετά και την χθεσινή προγραμματισμένη συνάντησή του με εκπροσώπους του Λιμενικού Ταμείου και της Κτηματικής Υπηρεσίας, θα δοθεί λύση στο πρόβλημα, καθώς ο Δήμος έχει υποχρέωση να προστατεύει τους πολίτες αλλά και όσους επαγγελματίες είναι νομότυποι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρούμε τη χρυσή τομή που θα εξυπηρετεί τα καταστήματα αλλά και τους πολίτες της περιοχής, επισήμανε ο Δήμαρχος. Χθες είχα καλέσει όλους τους καταστηματάρχες και το Σύλλογο Καφεπολών της πόλης μας και τους καταστηματάρχες παραλίας στο γραφείο μου, όπου έγινε μια διευρυμένη σύσκεψη, στην οποία είχαν κληθεί ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο Λιμενάρχης Ναυπάκτου και η Κτηματική Υπηρεσία, η οποία όμως δεν μπόρεσε να στείλει εκπρόσωπο γιατί είχαν ανηλυμένες αποχρεώσεις. Μετά από αυτή τη συζήτηση βάλαμε όλα επιτάπητος όσον αφορά τα πρόστιμα, διότι θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο επιβλήθηκαν και για τους λόγους οποίους επιβλήθηκαν ήταν άδικος. Γι' αυτό το λόγο προχωράμε και στηρίζουμε τους καταστηματάρχες της πόλης μας στον τομέα αυτών των προστήμων, προκειμένου να υπάρξει κάποια διευθέτηση ως προς το δικαιότερο. Και από εκεί και πέρα κάναμε μια κουβέντα προκειμένου να υπάρξει μια σειρά και μια από τη βάση πια κουβέντα πάνω στο τι είναι νόμιμο και το τι είναι παράνομο. Και σε αυτό να συνηγορήσουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, διότι δυστυχώς, όπως ξέρετε, και εγώ είμαι κατά αυτού, δεν μπορεί οι παραλίες Ναυπάκτου και οι παραλίες των πόλεων να ανήκουν σε άλλες υπηρεσίες όταν ανήκουν στα πλαίσια ενός Δήμου. Εγώ με τις αρχές ότι ό,τι υπηρεσία υπάρχει μέσα στο Δήμο θα πρέπει να ανήκει στην εκάστοτε δημοτική αρχή, προκειμένου να παίρνονται και αντίστοιχες αποφάσεις που είναι προς όφελος των πολιτών. Από εκεί και πέρα λοιπόν κάνουμε μια συνεργασία με τους καταστηματάρχες, οι οποίοι πραγματικά δείχνουν διάθεση να συνεργαστούν και έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια και τα δύο προηγούμενα χρόνια, όπου και το 7 και το 8 με δική μας πρωτοβουλία γίνανε συναντήσεις και πάλι με το Λιμενικό Ταμείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μην έχουν προβλήματα νομιμότητος. Φέτος ξανακάναμε αυτή τη συνάντηση χθες στο Δημαρχείο. Μετά από αυτή τη συνάντηση νομίζω τα αποτελέσματά της ήταν θετικά. Προχωράμε σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου οι καταστηματάρχες της πόλης μας να προμηθευτούν με τις απαραίτητες άδειες, προκειμένου να μην έχουν κανένα πρόβλημα νομιμότητας και να λειτουργούν απρόσκοπτα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, για το κοινό καλό και για την εργασιακή ειρήνη και βέβαια για το να προχωράει η πόλη μας μπροστά, θα πρέπει όλοι σε συνεργασία να είμαστε μαζί, προκειμένου κανείς να μην επιβουλεύεται τους επαγγελματίες της πόλης μας αλλά και την πόλη μας. Από τη μεριά τους, οι καταστηματάρχες της παραλιακής ζώνης εκφράζουν τα παράπονά τους προς τον Δήμο και τη Λιμενική Αρχή, καταθέτοντας την απορία γιατί η υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου από το 2002 που ενέκρινε την λεγόμενη πέργολα για σκίαση του χώρου των καταστημάτων δεν απαγόρευε τη χρήση της συγκεκριμένης σκίασης, σημειώνοντάς το στις αιτήσεις που κατέθεταν οι καταστηματάρχες. Συμπληρώνοντας, επισημαίνουν ότι καταβάλουν το τέλος του 2% στο Δήμο, ζητώντας να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι επαγγελματίες. Η κτηματική υπηρεσία, όταν έδωσε την άδεια για να βάλουν τις πέρκουλες στα μαγαζιά που έχουν βάλει, βέβαια, εγώ δεν έχω βάλει, τα λεφτά τα πήρε. Τώρα τι θέλει. Την άδεια την έδωσε. Ύστερα από 5 χρόνια ζητάει τώρα να βρούμε πάλι να καταδαφίσει. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτό είναι στο θέμα δημάρχου, θέμα λιμενικού. Μας έχουν τις 3 Δευτέρου μας κοινοποιήθηκε ένα έγγραφο από την Δημοτική Υπηρεσία, το οποίο μας ανακοινώνει ότι οι πέρκολες, όπως τις ονομάζουν, και εδώ θα θέλω να κάνω μια σημείωση, αυτές δεν είναι πέρκολες, αυτές είναι κινητά σκίαστρα. Άλλο πράγμα είναι η πέρκολα. Η πέρκολα είναι κάτι διαχωριστικό. Αυτό είναι ένα κινητό σκίαστρο. Και εν πάση περιπτώσει μας επιβάλλουν αυτό το πρόστιμο και τον όρο ότι πρέπει να το κατεδαφίσουμε, λόγω του ότι το στηρίζουν στο γεγονός ότι είναι μόνιμη εγκατάσταση. Αφού θεωρούν ότι αφαιρετείτε, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουν εγκρίνει τις αιτήσεις σας για τραπεζοκαθίσματα και χώρους σκίασης. Ακριβώς, και εδώ είναι το μεγάλο μας πρόβλημα και ερώτημα. Γιατί σε μια πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με το Δήμαρχο, το Λιμενικό Ταμείο, είχε προσκληθεί και η κτηματική υπηρεσία, απήχε όμως, τους εκθέσαμε αυτό το ερώτημα, ότι εμείς κάθε χρόνο καταθέτουμε ό,τι δικαιολογητικά μας έχουν προσδιορίσει οι υπηρεσίες αυτές, για να πάρουμε τη χρήση της παραλίας. Μέσα στη χρήση περιλαμβάνεται και η κάτωψη και το σχεδιάγραμμα, το τοπογραφικό της πέρκολας.
το βάζουμε. Εφόσον εμείς αυτό το δεχόμαστε, το δέχονταν υπηρεσίες και κάθε χρόνο ανανεωνόταν αυτή η σύμβαση που είχαμε με το Δημητικό Ταμείο, θεωρήσαμε ότι αυτό το πράγμα είναι δεδομένο. Δεν μας υπέδειξαν κάτι το διαφορετικό.